Κύριο Βουδούρη, το κύριο Παραστατή, θα τους έχετε υποψηφίους, ξέρετε, δεν ξέρετε. Πρώτον, έχει διαδικασίες ένα πολιτικό κόμμα που αποφασίζει. Εντάξει, τώρα μην κολλάμε. Δεν, όχι, κολλάμε. Ουσία. Κολλάμε και είναι ουσία. Κολλάμε και είναι ουσία. Δεύτερον, έχει υπάρχει καταστατικό που ορίζει πως γίνεται υποψήφιοι. Δεύτερον, σε αυτή την περίπτωση, γιατί όχι εργαζόμενοι. Και πρέπει να μην τους έχουμε. Επαναλαμβάνω. Και γι' αυτό είναι η διαδικασία. Βεβαίως. Άρα... και θα συζητηθούμε αφού πάμε για εκλογές. Άρα ο καθένας μπορεί να λέει την άποψή του, αν πρέπει ή αν δεν πρέπει. Άλλο η άποψη και άλλο η διαδικασία που λαμβάνει υπόψη. Και άλλο η διαδικασία. Μας λες την άποψή σου. Όχι, δεν θέλω να πω την άποψή μου. Α. Θέλω να συντεταγμένα και όχι ο καθένας να έχει μια μπαταριά στον αέρα, ενώ για τον εαυτό μου. Να πούμε. Άρα ο Γλέος στην μπαταρία στον αέρα. Όχι, ο Γλέος είναι κεφάλαιο εθνικό. Έχει δικαίωμα να μιλάει. Ο Γλέος έχει δικαίωμα να μιλάει και λέει τα πάντα. Το έχει κατοχυρώσει με τη ζωή του αυτό το δικαίωμα. Εγώ δεν είμαι Γλέζος. Όπως και ο επίτιμος λέει ό,τι θέλει. Δεν του λέει κανένα τίποτα στη Νέα Δημοκρατία. Είναι μερικά κεφάλαια εθνικά. Ο Γλέος είναι κάτι παραπάνω. Δεν είναι βουλευτής όμως. Εντάξει, αλλά και όταν ήταν, έλεγε την άποψή του ο άνθρωπος. Ο Γλέος θα γυρίσει πίσω. Από ό,τι άκουσα. Θα είναι υποψήφιος. Σωστό να μιλάμε. Είναι σωστό, βεβαίως έχει πει. Είναι σωστό να μιλάμε. Θα το ρωτήσουμε 9,5 ώρα. Θα έρθει τώρα δεν είναι αναπουσία, δεν είπα τίποτα. Μακάρι να έρθει και να είναι μπροστά. Έχει αρκετή δύναμη. Και μας δίνει και σε εμάς δύναμη και ελπίδα. Μάλιστα. Λοιπόν, ευχαριστούμε για την παρουσία σας εδώ. Θα τα ξαναπούμε. Καλημέρα. Πάμε.